Σου μέρα. Καλή σας ημέρα και καλή μας εβδομάδα. Πριν από μια περίπου ώρα, ο Γιάννης του Μαζής παρέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού από τον Υπουργό Παιδείας, από εδώ στο Οίκημα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών στην Λευκοσία. Και επίσημα λοιπόν ο πρώτος Υφυπουργός Πολιτισμού, ο Γιάννης του Μαζής. Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε η τελετή διορισμού του πρώτου Υφυπουργού Πολιτισμού της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να χαρακτηρίζει την σημερινή ημέρα ως μια ιστορική ημέρα, καθώς η δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού θα δώσει νέα όθηση και νέες διαστάσεις για μια πιο αποτελεσματική και συγκροτημένη αναβάθμιση, όπως την χαρακτήρισε ο Νίκος Αναστασιάδη, στη διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου. Από την πλευρά του τώρα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον διορισμό του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι με μεγάλη ικανοποίηση και αίσθημα ευθύνης που αναλαμβάνει αυτά τα καθήκοντα. Με ικανοποίηση είπε ότι ο πολιτισμός αποκτά πλέον κρατική υπόσταση, μια ανεξάρτητη και ευέλικτη αυτόνομη διοικητική δομή, η οποία θα αφιερωθεί στην ανάδειξη του πολιτισμού της Κύπρου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και ήταν ένα αίτημα, αν θέλεις, ολόκληρου του καλλιτεχνικού κόσμου της Κύπρου, και είδα και μια ανάγκη που φάνηκαν έτσι οι ελλείψεις της στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, που αυτός ο καλλιτεχνικός κόσμος βρισκόταν σε αδράνεια και έπρεπε να στηριχθεί. Από σήμερα, ο ολοκληρωμένος τίτλος, να πούμε και αυτό, Κάτια, του Υπουργείου Παιδείας είναι Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφού ο πολιτισμός απέκτησε και επίσημα το δικό του υφυπουργείο. Επίσης, κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού γίνονται 5 τα υφυπουργεία που απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρώτο ήταν της έρευνας και της τεχνολογίας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, της κοινωνικής πρόνοιας, και σήμερα και επίσημα το Υφυπουργείο Πολιτισμού, στο τιμόνι του οποίου βρίσκεται ο Γιάννης του Μαζής. Αν δεν κάνω λάθος, Χαρούλα, πρώτο ήταν το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αν θυμάμαι καλά. Με πρώτη υφυπουργό την κυρία Πιλίδ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και μετά πήρα. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, απόλυτο δίκιο. Επομένως, 5 είναι τα υφυπουργεία, όπως τα έχουμε αναφέρει: έρευνας και τεχνολογίας, τουρισμού, της ναυτιλίας και της κοινωνικής, με το πιο νέο, της κοινωνικής πρόνοιας και σήμερα του πολιτισμού. Μάλιστα. Χαρούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι εκκρεμεί και ο διορισμός Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Θα έχουμε πολύ σύντομα, με χαρά θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο του Μαζή, στην εκπομπή μας, να μας δώσει έτσι να ξεδιπλώσει το σχέδιο, το όραμά του. Είναι λίγοι μήνες που έχει μπροστά του, παρόλο που εδώ και 2-3 μήνες ετοιμάζει το πλάνο του, καθότι σήμερα ήταν ο επίσημος διορισμός, ο διορισμός του. Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε ο κύριος του Μαζή. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή τόσο για τη χώρα μας, που αποκτά τελικά μια ξεχωριστή δομή διακυβέρνησης για τον πολιτισμό και για την πολιτική για τον πολιτισμό, όσο και για αυτή την διακυβέρνηση, αφού υλοποιούμε μια σημαντική προγραμματική θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού. Στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου, θα εργαστώ με συνέπεια και ενθουσιασμό για να θέσω τις βάσεις για τη σωστή διαμόρφωση του Υφυπουργείου, πάντοτε με επίκεντρο τον δημιουργό, τον άνθρωπο, τον ακάματο εργάτη του πολιτισμού. Εξάλλου, και εγώ προσωπικά, ως άτομο προερχόμενο από το χώρο του πολιτισμού, ερμηνεύω την εμπιστοσύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πρόσωπό μου, ως εμπιστοσύνη στους εργάτες του πολιτισμού στη χώρα μας.